ότι τις πρωτοβουλίες θα τις έχει η Γενόπη, η Ομοσπονδία με τα σωματεία και των θεμάτων και της παρακολούθησης των εξελίξεων, αλλά και της μορφής των αγώνων που θα δοθούν. Εάν εμείς σε πολιτικό επίπεδο, αυτοδιοικητικό, οτιδήποτε άλλο επίπεδο, αλλά επιστημονικό με τους κοινωνικούς εταίρους, εργατικά κέντρα, οι δήμαρχοί μας, όλοι έχουμε μία άλλη άποψη, τη συζητάμε, τη βάζουμε στο συντονιστικό και αποφασίζουμε μαζί με τη Γενόπη και τα σωματεία, αν πρέπει να γίνονται διορθωτικές κινήσεις ή κάποιες άλλες μορφές αγώνων. Αυτό είναι το κομμάτι των αγώνων. Πάμε τώρα να δούμε τη στρατηγική. Τους δίνουμε τους αγώνες. Πρέπει όμως να έχουμε μια στρατηγική, η οποία μας προβλημάτισε πάρα πολύ στη Μεγαλόπολη. Και η στρατηγική πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Έχουμε έναν λόγο μόνο αντίδρασης και κινητοποιήσεων ή έχουμε και πρόταση. Δεν σας κρύβω ότι ζήτησα να συνομιλήσω και με τους θεσμούς που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Έχουμε ένα συμφέρον. Κινητοποιήσεις, οι πύλες και όλα όσα έχουν γίνει έγιναν τον Ιούνιο του 2014. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εγίνοντο αντίστοιχες εκδηλώσεις για να πάρουμε τις αποφάσεις της περιφέρειας των Δήμων που εμπλέκονταν με αυτή τη διαδικασία. Τίποτε διαφορετικό δεν έχει γίνει από ό,τι γίνεται σήμερα. Αν γινόταν κάτι διαφορετικό... Φτάσαμε στην επιστράτηση, κύριε Γραμματέας. Το είπα στην συζήτηση. Είπα τη θέση μας. Ακριβώς αυτό κάνουμε και σήμερα, ένα χρόνο νωρίτερα, ξεκινώντας, γιατί θα ήταν τελείως λάθος, στο στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι όπως είπε και ο Βλακεδάς, για να είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα. Διοικητική του πρώτου και δεύτερου βαθμού, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο τρία πολύ βασικά αιτούμενα της υπόθεσης. Το πρώτο είναι ξεκάθαρο. Το αιτούμενο, το αίτημα της ενότητας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος είναι κοινός και ενιαίος και μας αφορά στον ίδιο βαθμό, αν θέλετε αργά ή γρήγορα, αλλά πάντως στον ίδιο βαθμό όλους, τότε θα χάσουμε το στίχημα της ενότητας. Ότι γίνεται μια συζήτηση για το ποιες ή αυτές ή τις άλλες μονάδες ή οτιδήποτε είναι μια συζήτηση. Δεν υπάρχει ούτε ο νόμος, ούτε ο νόμος και ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς σαν κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, γιατί ακριβώς πρέπει να την κάνουμε λόγω απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πού είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και τα κινήματα και των εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης είναι παρόντα και είναι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια ώστε τελικά ο δημόσιος πλούτος, τα δικαιώματα και ο δημόσιος χώρος να διατηρηθούν υπέρ του λαού μας. Εγώ έχω να μαθαίνω να σας εξηγηθώ. Η πρόθεσή μου, όχι η πρόθεσή μου, η εκτίμησή μου είναι ότι βρισκόμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Θα συνεχίσω να είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με τους αγώνες που θα αποφασίσετε, το συντηρητικό της και εσείς εργαζόμενοι, είμαι στο πλευρό σας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα πιστεύω θα είναι θετικά.